Καλησπέρα σας. Συγκεκριμένα το προσωπικό μας συμβούλιο, μέχρι το θέμα, έφερε το τέλος για την διαχείριση απορριμμάτων, το οποίο θα αναφέρω τώρα και θα συζητηθεί στο τέλος. Υπάρχει ο κ. Σκέλης, ο οποίος θέλει να μας ενημερώσει και το Αρχείο Υπάρχει εδώ ο κύριος Πέης, είναι παρόν ο κύριος Πέης, ο οποίος θέλει να μας ενημερώσει και το Αρχείο Ελλήνων και την Οδύβα. Θέλει να μας πει δύο λόγια γιατί έχει κάπου να πάει. Και παρακαλούμε κύριε Πέη να μας ενημερώσετε. Από εδώ. Όπως σε αυτό έχω πει, θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε
κάτι που πολύ κρυσί. Αυτά. Αν έχετε κάποια ερώτηση που κάνετε. Να προσθέσω τις περικαστά σας και τα οθήματα. Ποιος πρέπει να ερευνηθεί, κάνει πολύ δουλειά στα κεραμικά της Άνω. Πέρυσι όσο αντιλήθηκε και παρουσιάστηκε στην αυλή του Δημοκουτάτου μια αθαμάσια εκδήλωση. Έχει αναλάβει πρωτοβουλία να συνεργαστούν διάφοροι παράγοντες του πολιτισμού του των γραμμάτων της Άνω και είναι το θέμα είναι τα αρχεία που βρέθηκαν του παλιού Δήμου Άνδρου που βρέθηκαν στην Ομαντερή πεταμένα και κάποια υπήρχαν ακόμα μη διατεθειμένα. Αυτά όλα μαζεύτηκαν από το Βαγγέλη Κολοκύσα, έχουν φυλαχθεί στα υπόγεια του Αρχαιολογικού Μουσείου. Έχει γίνει μια πρώτη εργασία στεγνώματος και κάποια τέλο πάντων συντήρηση, όχι όμω επιστημονική, από την κυρία Κορέ, και τώρα προσφέρει την ευκαιρία αυτά τα αρχεία όχι μόνο να διασωθούν, αλλά να μελετηθούν και να υπάρξουν σαν εργασία και για όλη αυτή την περίοδο που αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, δεν καταλάβατε για τι πληροφορίε, είναι το πολύτιμο αρχείο του Δήμου, το οποίο με δεν ξέρω με κύριο βοήθεια Κώστας Βαγγέλης, γιατί μετά από λίγο πρόσωση έρθει το ματρίδιο και η στάδοση. Έγινε λίγο πριν. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, γιατί αυτό που μου έδωσε είναι έτσι, είναι πραγματικά ένα κίνημα. Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της χώρας και πραγματικά όταν πρέπει να συμφωνούμε, κύριε Σπύρη, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια των ερευνητών να αναδειχθεί αυτό το αρχείο και βεβαίως και συνεχίζει το διάδοχο. Όχι, αν θα κοιτάξω μέσα στο Σεπτέμβριο κατά πάσα πιθανότητα να έρθω μαζί με την ευθύπια του Αγροτικού της Εκκλησίας γιατί εκείνη θα πάρει την ειδική απόφαση κάποια γενικά προσδόξη την μαζί της για να γίνει κάποια συνάντηση με κάποιους από την οπωσδήποτε και από εκεί και πέρα θα χρειαστεί κάποιος χώρος για να μπορούν να αφιερώσουν. Δεν θα ήθελα να μπορούν να μπορούν να μπορούν, αλλά θα ήθελα να έχουν εδώ πέρα να προωθήσουν τα πράγματα. Άρα πρέπει να βρούμε κάποιο χώρο σε κάποια γραφεία. Θα βρούμε χώρο που θα επίσης, σας ευχαριστήσω και εμείς για ό,τι δεν τα πράγει για τον ΣΥ, και αυτή που ετοιμάζεις και αυτή που σπάει. Γιατί δεν είναι μόνο τα κρατικά, είναι και η δουλειά, το λάινο, είναι ρόμιλοι, είναι μόνοι και έχουν και στην αρχή. Ελπίζω, ελπίζω, να τις είναι πολλά. Οφείλω μια εξήγηση και μου οφείλεται μια εξήγηση. Οφείλω μια εξήγηση, γιατί εγώ πήγα τηλέφωνο του Περιφερειάρχη και του Γραμματέα τη Περιφέρεια του Δήμου του Σόγελου και έμαθα ότι για να κηρυχθεί κάτι απόρριτο γίνεται μια βάση ειδική διαδικασία και όχι έτσι άπα από όλα κάποιοι κηρύσσουν ότι το σκουπίδι το οποίο είναι θέμα δημόσια υγεία είναι απόρριτο. Δεύτερο. Εάν έγραφα, εκείνη τη στιγμή δεν έγραφα. Ατυχώς έγραφα. Διότι αν έγραφα να τα είχα δημοσιεύσει όπως δημοσίευσα τα απόρριτα για το σκουπίδι στην Αδριακή της 30ης Ιουλίου στην ιστοσελίδα, εγώ δεν κάθισα εκείνη την ώρα να κάνω ιστορία, σας λέω όμως μια κουβέντα. Εάν το είχα γράψει, θα το είχα δημοσιεύσει το ηχητικό ντοκουμέντο και το ηχητικό ντοκουμέντο θα έλεγε την ποιότητα της κουβέντας που διεξήχθη χωρίς αρχή, μέση και τέλος και η κυρία Πρόεδρος Καϊτινταχώς διέλυσε μια συζήτηση χωρίς επιπλήξη. Λοιπόν, με συγχωρείτε, ένα λεπτό θα τέλειωσε. Ένα λεπτό. Βέβαια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Λοιπόν, δεν τα έγραφε. Απτυχώς για μένα. Θα το είχα δημοσιεύσει, θα είχα και την παράσταση του κυρίου Πάλι, θα είχα και την παρέμβαση δικιά μου που έλεγα, μα για το όνομα του Θεού,
δεν μπορείτε να κάνετε απόλυτα πράγματα έξω από τον νόμο. Ο νόμος δεν ορίζει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Επειδή ήμουν σε απορία τι είναι το απόλυτο πολιτικό ζητήματο, μας είπε, 10 μέρες μετά ανέβηκα επάνω, είδα το πώς δεν δούλευε ο Σούκος, είδα τις φωτογραφίες, έβγαλα φωτογραφίες για το κοινό. Συγγνώμη επί της διαδικασίας. Μη συγκατέχετε, δεν πειράζει. Το ελληνικός διαδικασίας. Έγινε το βλέμμα, την παράσταση συζητηθεί. Έγινε ο λόγος. Όταν ο γονικός σύμβουλος επί της διαδικασίας κάνει το λόγο. Είναι παραστή. Όταν επί της διαδικασίας κάνει λόγος, διακόπτεται θέλω λοιπόν να πω ότι όταν υπάρχει θέμα για το Δημοτικό Συμβούλιο, όφελε ο κ. Παναγιώτης Αρχίσια προσφέρω να πει, αν συμφωνούσε με τον τελειώσει, αν θέλει να πει σαν ένα θέμα. Θα σας κάνω να τελειώσω για ποιο λόγο θα σας κάνω να αμυνθήσουμε σε μια συζήτηση χωρίς κανένα θέμα τέτοιο. Σας παρακαλώ, θα μας πείστε. Το προκάλεσε στην πλειοψηφία, μια τελεία θα βάλω. Σας παρακαλώ, σταματήστε, δεν είναι θέμα. Το κάνει στην πλειοψηφία, οφείλουμε να κλείσουμε. Όσα κάτι μπορούμε, εγώ κύριε Θεοδό, για κατασκοπία, γιατί αυτό μετακυβώνει. Μια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, τελειώνει. Όταν κατασκοπούμε για κατασκοπία, οφείλω να απαντήσω στον Δημοτικό Συμβούλιο. Τα απόλυτα, κλείστε τα άλλα, δεν πειράζει. Τα απόλυτα θέματα δημοσιεύσεων. Τα απόλυτα θέματα είναι ότι δεν αντέχεται, δεν αντέχεται να ακούστε μια άλλη γνώμη. Αυτό είναι το μόνο απόλυτο. Είναι πάντα με κατηγορήσα προς κατάσκοπο, όφειλα να απαντήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο τι είδους κατασκοπία πέτρεται και τι παράσταση πέτρεται. Τι παράσταση τέθηκε στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού είπα τη δική μου θέση, ευχαριστώ όσους είχαν την ηρεμία να με ακούσουν. Όσοι δεν την ηρεμία, δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ. Τελείωσα. 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 Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή. Για ένα λεπτό να ακούσετε κάτι που δεν σας ακούω αφορά την άνθρωπο. Όχι εμένα. Το ακούσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούω. Σας ακούω. Δεν κατηγορώ κριτική. Πρώτο, δεύτερο.
εξής. Δηλαδή η πολλαπλασιαστική λογική να μην λέμε ένα ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ το χρόνο αναμετραγωγικό, 100 ευρώ το χρόνο το σπίτι, για λόγους εντυπωσιακού να λέμε ένα εκατομμύριο. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Αν έχεις ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, θα πληρώσεις 100 ευρώ το χρόνο. Και αν έχεις ένα σπίτι 200 τετραγωνικά, θα πληρώσεις 200. Είπαμε, είναι άδικο. Είναι αυτό που λέει και ο γιατρός μου. Το διαμαρτύρεις, τι θα γίνει αυτή που να είναι το καλοκαίρι, ξέρω για 15 μέρες. Η απάντηση είναι εξής, γιατρέ. Η απάντηση είναι εξής, γιατρέ. Εσύ έρχεσαι 15 μέρες πάνω από αυτά. Έτσι. Και να μην ξεχνάμε. Εμείς σαν Δήμος όμως πρέπει να έχουμε σε λειτουργία 10 σκουπιδιάρες, 5 οδηγούς, 5 εργάτες καθαριότητας τουλάχιστον, για να μπορέσουν αυτές 15 μέρες να σου πάρουν ένα σκουπίδι. Αυτοί οι άνθρωποι θα τους απολύσουν το χειμώνα. Σας ρωτώ. Θα τους απολύσουν το χειμώνα αυτούς. Είναι το ίδιο ερώτημα που έπαιρνε παλιότερα από τους Δήμους για τα ξενοδοχεία, τα οποία λέγανε εμείς δεν πληρώνουμε τέλη το χειμώνα γιατί δεν παράγουμε, δεν κάνουμε κατανάλωση. Τη λάμπα της δίνουμε το χειμώνα. Σας ρωτώ. Εμείς τα δίκτυα ίδρυσης το χειμώνα τα καταργούμε. Αρνίες δεν έχουμε το χειμώνα. Θέλω να πω το εξής. Προφανώς ο καθένας μπορεί να το δει με τη δικιά του οπτική. Σας λέω, ο άλλος μπορεί να κάνει 4 χρόνια αυτή. Κάποια στιγμή όμως θα ξέρετε ότι υπάρχουν ανελαστικές δαπάνες οι οποίες τις κάνουμε είτε υπάρχει έργο είτε δεν υπάρχει έργο. Ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα της εκκλησίας ο μηχανισμός να μπορεί να λειτουργήσει. Ο πιο δίκαιος σύστημας που είναι η γιατρέ, ο απλό. Όχι τέλει, όχι τετραγωνικά, ούτε τίποτα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε δει. Αγοράζει μια ειδική σακούλα από περίπτερο και έχεις μία μικρή σακούλα για λίγα σκουπίδια, την πληρώνεις και ένα μικρό μεγάλη σακούλα και την μελέτη. Και εκεί ακριβώς πληρώνεις ό,τι παράγεις. Αυτό το μόνο του στον κόσμο. Ξέρετε πόσες σακούλες θα δούμε στα ρέματα άμα το αγνώσουμε. Ξέρετε. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο δημότητα, δυστυχώς. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο σύστημα. Όποιος παράγει σκουπίδια πρέπει να πληρώνει. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα πληθυσμό να το κάνουμε. Και πάμε στο άδικο απολύτως σύστημα με τα στραγωγικά. Ναι. Είναι προφανώς άλλο. Όμως δεν έχει άλλη βάση που δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε άλλο μέσο σήμερα. Και αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι θα πληρώσουν οι συνεπείς και δεν θα πληρώσουν οι ασυνεπείς. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το λαό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα μέλη, πώς από τη ΔΕΗ. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας να πληρώσουν όλοι. Πρέπει να βρούμε τρόπους και μηχανισμούς να πληρώσουν όλοι, γιατί εδώ δεν είναι νερό. Γιατί ο καθένας μας παράγει σκουπίδια. Λέω λοιπόν ότι προφανώς και είναι άδικο. Όταν έρθει ο Γενάρης ή ο Φλεβάρης και εμείς πρέπει να αφιερώσουμε ένα εκατομμύριο στον επόμενο χρόνο, τι θα κάναμε. Σας ρωτώ. Να απαντήσω απλώς σε δύο-τρία θέματα και να συγκεντρώσω και τη δική μας πρόταση. Συγκεντρώσω από το τελευταίο που είπε ο Δήμαρχος ότι δεν λέμε ένα ευρώ το τετραγωνικό, αλλά λέμε ένα εκατομμύριο ευρώ. Αυτό δεν είναι καλό σε εντυπωσιακό. Το εξήγησα, νομίζω ίσως δεν έγινε κατανοητό πριν. Το ποσό που θα λύσει η τοπική κοινωνία θα είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο πολίτης θα επιβαρυνθεί, ο κάθε πολίτης με 1 ευρώ το τετραγωνικό, αυτό είναι αλήθεια. Από την τοπική κοινωνία όμως θα λύσει 1 εκατομμύριο ευρώ, που σημαίνει ότι για την κατανάλωση της τοπικής κοινωνίας θα λύσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ξέρετε, 1 ευρώ που έχω στην τσέπη μου, το βάζω στο φούρναρι, που δεν θα πάει στο μπακάλι, το μπακάλι θα πάει στο σιδεράκι και περνάω σιδεράκι που έχει στο λογιστή. Κάθε ποσό λοιπόν που φέρει από την τοπική κοινωνία θα πρέπει να το πολλαπλασιάζεται επί 5 ως μείωση της κατανάλωσης. Δεν είναι θέμα λοιπόν εντυπωσιασμού, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ λοιπόν θα σημάνει μείωση στην κατανάλωση του νησιού για περίπου 5 εκατομμύρια. Δεύτερο,
πιστεύω έκανα αρκετά σαφή πριν. Είπα ότι αν δεν ψηφίσουμε σήμερα το τέλος, δεν μπορούμε να δημοκρατήσουμε τα σκουπίδια και τι θα κάνουμε την 1η Γενάρη. Να το ξαναπώ πάλι από την αρχή. Έχει σήμερα ο Δήμος τη δυνατότητα να δημοκρατήσει τη διαχείριση των σκουπιδιών για τα επόμενα 1000 χρόνια. Το άρθρο 158 λέει ότι τη χρονιά που το δημοκρατώ βάζω στον προϋπολογισμό μόνο το ποσό που θα ξοδέψω μέσα στο 2011. Το 12 θα βάλω 1 εκατομμύριο, το 13 λέω και το καθεξή. Άρα μπορεί ο Δήμος να το δημοκρατήσει χωρίς να επιβάλλει σήμερα το τέλος. Αυτό είναι σαφές. Είπα επίσης ότι το Δεκέμβριο που θα συνταχθεί ο προϋπολογισμός του 12 θα συζητήσουμε εκ νέου βλέποντας όλο τον προϋπολογισμό αν χρειάζεται και πολύ κάποιο τέλος. Αυτό δεν εμποδίσει τίποτα το Δήμο να χρησιμοποιεί τη δημοκρατημένη μέθοδο το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, μέχρι να εκτιθεί ο προϋπολογισμός. Μα ελευθερία, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός, χωρίς συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ούτως ή άλλως ο Δήμος δεν πληρώνει. Είτε γίνει οτιδήποτε σήμερα, αν δεν εκτιθεί ο προϋπολογισμός, ο Δήμος δεν πληρώνει. Δεν μπορεί να εκταμιεύσει. Αλλά αυτό που λέτε είναι άσχετο με το αν σήμερα θα πληρώσουμε. Αν δεν κυβέρνα από τον προηγούμενο χρόνο, ο Δήμος δεν θα εκταμιεύει. Ο Να τελειώσω. Σήμερα λοιπόν είναι σαφές ότι ο Δήμος μπορεί να δημοκρατήσει, μπορεί να επιβάλλει αυτό το τέλος. Κλείνοντας λοιπόν την τοποθέτησή μου, θα πω το εξή. Εάν έχετε μια προηγουμένη απόφαση, και θέλετε να πω, να επιβάλλετε το τέλος, δεν υπάρχει λόγο να το συζητάμε. Να το ψηφίζουμε και προχωράμε. Εάν ψάχνετε τρόπο να το δημοκρατήσετε σήμερα, χωρίς την επιβολή του τέλους, το άρθρο 158 του κώδικα σας δίνει όλη τη δυνατότητα να το κάνει. Άρα πρόκειται για μια πολιτική επιλογή και όχι τεχνική επιλογή το αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να δημοκρατήσουμε χωρίς την επιβολή ή με την επιβολή του τέλους. Το τεχνικό πρόβλημα το λύσαμε. Είναι καθαρά πολιτικό το θέμα εάν σήμερα θέλουμε να βάλουμε το τέλος ή το αφήνουμε το Δεκέμβριο να δούμε μήπως μπορούμε να ανασάνουμε την κοινωνία. Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα που σας είπα και στην Οικονομική Επιτροπή. Αν έρθει ένας εργολάβος και έπεσε η έκπτωση. Γιατί θα πρέπει το τέλος να είναι τόσο. Θα μου απαντήσετε βέβαια ότι θα το επανεξετάσουμε και θα δούμε, ξέρετε, στην Ελλάδα που δεν είναι μόνο του προσωπικού. Υπάρχει πάρα πολύ. Και ένα τέλος το οποίο θα βρει πάρα πολύ δύσκολα θα προσευχθεί στη συνέχεια. Ενώ λοιπόν μπορούμε να δημοκρατήσουμε χωρίς τέλος, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το βάλουμε. Να καταλάβω και εγώ να κάνω μια τοποθέτηση και μετά θα τοποθετήσετε. Πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο, ότι εδώ οι περισσότεροι έχουν σπίτια στα χωριά, δεν κατοικούνται σήμερα, έχουν πλήρη ηλεκτροδότηση κανονικά ηλεκτροδοτημένα και μένουν στα αστικά κέντρα κάπου λατσί, ώρα, κόλλο κλπ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει για κάθε οικογένεια. Εμένα μου το μεταφέρουν σήμερα ως πρόβλημα. 120 τετραγωνικά στο χωριό, κλειστό το σπίτι, 110 τετραγωνικά στον οικισμό που μένουν. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι αυτούς θα πληρώσει 500 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή το πατρικό του πρέπει να κάνουν διακοπή της ηλεκτροδότησης για να μην πληρώσουν το τέλος εκεί. Και αυτό το έχει το 80% ο ιστός, ο κοινωνικός ιστός της Άνδρου κινείται έτσι. Προσέξτε το, δεν είναι απλό. Το πατρικό είναι κλειστό ηλεκτροδοτημένο. Σήμερα τι πληρώνει. Ναι, αλλά σε αυτό το τέλος θα επιμηθεί πληρώνει τέλος πρακτό, θα πρέπει και πλέον να είναι ένα ζώο να μένει στο πατρικό του και το πατρικό που θα μένει. Μα είπα να τις δηλώσεις, δεν είπα να τις δηλώσεις. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Είπα να τις δηλώσεις. Προσέξτε το, γιατί αυτό θα με επισπάσει αυτό για το πολίτη της Άβρετος. Δεν μιλάμε για έργο. Είναι μιλάμε για έργο και είναι κλειστά. Έτσι δεν είναι. Όχι, κοιτώντας την άποψη που ζω πρέπει να μέσα στα χωριά. Και στα κτίσματα μέσα στα ρωσίμα για να μας πει στο πιτάκι ας πρεπόσα στην κερδιστά και μένετε κάτω από το γεγονός. Όταν τελειώνω εσύ, παράδειγμα στο πιτάκι που μετά μπροστά μου τώρα. Πόσα σπίτια είναι κλειστά, ηλεκτροδοτούνται κανονικά και πώς είμαι με τι. Προσωπικά εγώ 120 τετραγωνικά στο πιτάκι, μία από τύπου στο πιτάκι και μένω με λίγη στο κράτος. Τι θα πληρώσω και γιατί να το πληρώσω. Τι ρεύμα έχει, έχει πια από ρεύμα. Και 20 και από ρεύμα. Σήμερα δεν έχει πια. Στην αρχή του γιατί έχει πια από ρεύμα. Ναι. Γιατί έχω ιδιαίτερη καταδίκη. Γιατί το μου κάνει. Το οργανικό το λέμε. Το οργανικό το λέμε.
Όχι, να ανοίξουμε το γυμναστήριο, να το κλείσουμε για πάντα. Όχι, να πληρώνουμε, να κάνουμε καλύτερη ποιότητα. 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 Όχι, να πληρώνουμε, να κάνουμε καλύτερη ποιότητ
διαβίωση οριστικά. Από αυτό και λόγος, η διακρίνηση δεν πληρώνουμε. Καλά, θα τα πληρώναμε. Τζάμπα ήταν τόσα χρόνια. Εγώ τη διακρίνηση δεν νομίζω ότι δεν είσαι πληρώνα. Ξέρετε τι λέω. Η περίοδος αυτή τελείωσε. Από εδώ και μπρος, όποια και μέθοδος να επιλεγείς, έχει κόστος. Λοιπόν, σε πολλούς φαίνεται ακριβό το 1 εκατομμύριο το χρόνο. Είναι πολύ λογικό. Αν έχω μακάρο σπίτι, αν έχω με τους 9.000 τόπους. Γιατί αν είχαμε γητή, πόσο νομίζω ότι θα έπρεπε στο κόστος του γητή. Στην Αθήνα, σε ένα γητά της πλάκας, που έρχομαι στην Πηλή, πληρώνουμε 60 ευρώ το τόνο. Εδώ δηλαδή με αυτή την διάθεση μέτωπο, τα 100 ευρώ μας τόνουν πολλά, με αυτή την διάθεση μέτωπο. 100 ευρώ και πολλά εκπτώσεις. Μπορεί να βρεθεί ο κολάτος να δώσει κέρδος. Να μην είναι 100, να είναι 80. Να είναι 70. Δηλαδή το νούμερο είναι λογικό. Από εκεί και πέρα τώρα μένει με ποιο τρόπο να βρούμε αυτό το 1 εκατομμύριο. Ωραία, έχει το τρόπο να βρούμε να το βρούμε με ένα ρόλο και το πραγματικό. Είπαμε ότι δεν είναι το απολύτως δίκαιο σύστημα. Μπορεί να πιστάξει να χρειάζει πρόταση εδώ πέρα να σας μιλήσω πώς θα βρούμε το 1 εκατομμύριο. Γιατί από αυτό δεν μπορούμε να παραγγείλουμε. Τόσα να πληρώνουμε. Και έχει τι να κάνουμε, περίπου τόσο να το κόστος. Αν δεν είναι 1 εκατομμύριο, θα είναι 200.000. Γιατί δεν είναι τόσα να μιλάμε από το δίκαιο. Να δούμε τον προϋπολογισμό και να θέσουμε προτάσεις. Να δούμε αν μπορούμε να αναμορφώσουμε κάπως τον προϋπολογισμό. Και μετά να το μην τέλος. Μπορεί να είναι 0,50 το τέλος. Σε καμπιότητα το προϋπολογισμό. Αν έρθει το διάκος να σας κάνει να προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να είναι 0,50.
αυτό το θέλω να βάλω για να βάλω το πρωί να είναι ενώπιο. Αφού είναι ένα να σα εξηγήσω το εξή. Και νομίζω ότι του βρεθιάσαμε πολύ γι' αυτό θέλαμε να γίνει στο τέλο. Δεν είχαμε όλα τα πράγματα που πήραμε και τα άλλα στο τέλο. Το ζήτημα είναι το εξή. Κανένα δεν είναι ευτυχή να εκβάλει τέλεια. Απολύτω. Κανένα. Το θέλει κανένα από εμά. Το ζήτημα είναι το εξή. Ότι πρέπει να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μα. Και αυτό είναι αμήλικτο. Δεν πάμε πίσω από εκεί. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε σε αυτά που μα. Και για να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μα υπάρχει ένα ποσό. Θέλει να είναι 500 ή 1000, να είναι 700, να είναι 800, όσα είναι. Όσο είναι το ποσό, θα επιμεριστεί ο κόσμο. Δυστυχώ. Είναι δικά μα τα σκουπίδια. Δεν είναι άλλο, δεν το διαβάζω. Μέχρι τώρα κάναμε μία διαχείριση που δεν ξέρετε όλοι τι κάναμε. Τώρα έφτασε ο κόπος το χτέλι. Τέλος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα σπουδίδια είναι όλες της κοινωνίας. Δυστυχώς. Λοιπόν, σε αυτό δεν θα διαφωνεί κανείς. Για το διαχείριση των σπουδιών είμαστε και εμείς, αν το θέλετε, στην πρώτη γραμμή. Και έχω λοιπόν να κάνω και μία πρόταση πάνω σε αυτό. Με δύο δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι το εξής. Ο ΣΟΥΠΟΣ δεν ανταποκρίνεται. Στον προϋπολογισμό, από όσο θυμάμαι, έχουμε δικαιολογήσει ένα ποσό για διαχείριση σκουπιδιών, ανάκτηση ειδικών και τα συναφή περίπου 400.000. Αν το θυμάμαι καλά, 80.000, συν 300, δεν θυμάμαι κάπου εκείνο το ποσό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ποσό, με τη μέθοδο που από ό,τι κατάλαβα εχθές συμφωνήσατε, που το είχαμε πει και πιο και προηγούμενα, αλλά όμως και πριν από 1,5 μήνα, με την έννοια λοιπόν των κοντέινερ, μπορούμε να το πάρουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο, ότι η περιφέρεια σκέφτεται για όλες τις Κυκλάδες ένα πιλωτικό, ένα όχι πιλωτικό, ένα γενικότερο έτσι προγραμματισμό, έτσι ώστε όλες οι Κυκλάδες στα νησιά να επιδοτηθούν από την περιφέρεια και από το κράτος να μεταφέρουν τα σκουπίδια τους. Γιατί λοιπόν να μην προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή με τα λεφτά που ήδη έχουμε στον προϋπολογισμό, με μια αναμόρφωση, με τα κοντέινερ, από αύριο να φύγει ο ΣΟΥΠΟΣ και από αύριο τα κοντέινερ να ξεκινήσουν και να μην έχουμε εδώ πέρα το παραμικρό σκουπίδι. Μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Και από πρώτο του Γενάρη συζητάμε και για τέλος, αν δεν τα βρούμε από τα αυτά και για οτιδήποτε άλλο. Γιατί μπορεί να μην κάνει την περιφέρεια μας και να υπάρχει ένα ζήτημα διαδικασίας και ένα ουσίας. Δεν είσαστε εδώ και ισούν τόσες ώρες. Δηλαδή, συγγνώμη, αναφέραμε ότι εάν χρηματοδοτηθούν από την περιφέρεια θα πούμε να εισπραχθεί. Αναφέραμε ότι αν δεν εγκαταστάτε θα τα δώσουμε. Και ρωτάτε τώρα, ξέρω ότι θα είσαι μεγαλύτερη. Θα το πω μέσα στη σύγκριση. Δεν είσαστε εδώ. Ας περιμένουμε. Με τα χρήματα που ήδη έχουμε, να φτάσουμε μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Όχι ήδη έχουμε. Το παπρίλιο. Εσχημένα. Δεν έχουμε δεσμεύσει χρήματα για το ΣΟΥΠΟ. Υπεσχημένα χρήματα, δεν έχουμε έρθει το λέω το εξή. Ας υποθέσουμε έτσι. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να κάνουμε έτσι. Θα το κάνουμε έτσι. Από σήμερα είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Ξέρετε γιατί μιλάμε τώρα, έτσι. Ξέρετε. Είναι 4 μήνες, συμφωνεί. Κάθε μήνα σου κάνει ένα συγκεκριμένο κόστο. Άσε το άσε τον διαγωνισμό. Του γεννάτε τώρα, έτσι. Αυτούς τους 4 μήνες, πού θα βρούμε τα λεφτά για να κάνουμε αυτό, ξέρετε. Και πόσο θα βρούμε.
Κατάλαβε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτού του 4 μήνες περιμένουμε να εισπράξουμε από το έκτακτο τέλος τα χρήματα. Όχι, κάτι γινόταν. Προσέχει η ερώτηση αυτή. Ξαναλέω ότι αυτά τα χρήματα που περιμένουμε στην περιφέρεια είναι τα χρήματα με τα οποία θα μπορέσουμε να βγάλουμε το χώρο μέχρι το Δεκέμβρη. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Άρα, αν τα αναμορφώσουμε αυτά, σημαίνει ότι τα έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη μέχρι το Δεκέμβρη. Θα περιμένουμε αυτά τα χρήματα. Λέω, κατάλαβε το λέω. Αυτά τα χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώ. Πολλά που το λέει, για να βοηθήσουμε, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε επειδή νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από την ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή η μελέτη για να έχει ανάδοχο μετά από 4 μήνες στην καλύτερη περίπτωση πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις υπόλοιπες εφημερίδες άμεσα, σήμερα, χθες, αύριο. Γι' αυτό το πράγμα χρειάζεται ένας κωδικός. Σε καμία περίπτωση η πρόταση της πλειοψηφίας δεν αντίκειται στην άποψη του Κυριάκου του Ομάδου ή όλων των άλλων, ότι δηλαδή επιβάλλουμε ένα τέλος. Γιατί τώρα δεν επιβάλλουμε κανένα τέλος τώρα. Επιβάλλουμε ένα τέλος το οποίο θα εισπραχθεί δυνητικά εφόσον γίνει δαπάνη. Στην απόφαση μας έχει συγκεκριθεί και θα γραφτεί επιλέγεται και η πιθανότητα χρηματοδότησης και η πιθανότητα αγοράς και η πιθανότητα να αγοράσουμε μια πατώφλα για να κάνουμε εμείς τη μεταφορά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο ότι αυτή η μελέτη αν δεν βγει, κύριε Υπουργό, δεν θα έχουμε καμία διακρίνηση μέσα σε 4 μήνες. Στους 4 μήνες αυτούς, στους 4 μήνες αυτούς, δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά την απευθείας ανάθεση να μεταφέρουμε στην Αθήνα τα σκουπίδια σε βάρος του κωδικού που αναφέρουν, που όμως έχουν ήδη δεσμευτεί πόσα μάλλον 200 νομίζω ότι είναι γύρω στα 200. Αναμόρφωση που να βγάλει 1 εκατομμύριο δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ούτε εμείς την πρόθεση να βάλουμε ένα τέλος και αν μπορούσαμε να το ξεφύγουμε, να είστε βέβαιοι, θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο αυτοί για να διαχειριστούμε τα απορρίμματα. Εγώ θέλω να το καταλάβω ότι κανείς δεν είναι χαμένος ότι κάνουμε την επιβολή ενός τέλους εφόσον γίνει αυτή η διαχείριση. Είναι απλό. Από την ιστορία που λέω ότι το Γενάρη πάλι συμπράζει. Άμα δεν σου έχει πρόσωπο. Τα μάτια να το για τόσο σημαντικό θέμα, το πιο σημαντικό της Μιζινάριο, θα ψηφίζετε αν είχατε άδεια. Τι θα πάμε όταν δούμε έξω το Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίσατε τι, τι θα τους πω ότι ψήφισα. Έχω άδεια, τι θα ψηφίσω, τι δεν έχω. Δεν την είδα καθόλου και αυτό. Θέλεις να σου πω. Λοιπόν, είπα και όλο, χωρίς κανένα ίχνος υπεκφυγής, το έχω τονίσει 3 φορές, ότι έχει μόνο 2 στοιχεία. Μόνο! Το ένα, μειονοσία. Το δεύτερο, κανένα υπόλοιμα. Δεν έχει τίποτε άλλο. Περιγράφει κάτι για να καταλάβεις τι σου λέω. Την πυρόβληση, την στοιχειομετρική κάψη, την αεροποίηση, την αποτέλεση, την κομποστοποίηση, την μεταφορά. Όλες ως αποδεκτές, εφόσον δεν αφήνουν υπόλοιμα, και αδειοδοτηθεί ο μειοδότης με ευθύνη δική του. Δεν έχει τίποτε άλλο. Είτε τη διαβάσεις 2 εβδομάδες, είτε 5 λεπτά, είναι αυτά που σου λέω, δεν βρίσκω τίποτα, όποιος είναι εδώ, για τις τεχνητές υπηρεσίες, ορκίστε για να καταλάβετε. Άλλωστε αυτή ήταν και η απόφασή μας τον Μάρτη, ότι η μελέτη, ότι
η ανάθεση αυτή, η ενδιάμεση διακήρυξη θα έχει μόνο μια στοιχεία. Το οικονομικότερο και δεν αυτή το υπόλοιπα. Γιατί να επιμένουμε σε μια μελέτη που δεν είδαμε. Δηλαδή, τι άλλο θέλει να δει. Ό,τι γνωρίζετε για τι μετρόπωση τη εξεργασία, τι πάνω. Πρέπει να είμαστε όλοι. Γιατί να ερωτήσω όσα ξέρει, εσύ ξέρω και εγώ. Αυτό λοιπόν που ψηφίζουμε είναι θα έχουμε διαχείριση των απορριμμάτων μετά την τελειοδοσία αυτή τη μελέτη. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το ποιο θα την πληρώσει. Λέμε διάφορα πανταλήμια και εξηγέ. Στην ουσία όλοι γνωρίζουμε ότι θα την πληρώσει ο ανδρώτης δημότης. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Ό,τι κάποιοι υπερθεματίζουν ότι και καλά δεν πληρώνουν κλπ. Δεν έχουμε αρνηθεί καμία. Όπως ο ίδιος ανδρώτης που έχει κλειστό στο σπίτι στο Βιτάλι πληρώνει αυτή τη στιγμή 1,20 και όχι 1 ευρώ, βεβαίως αδίκως. Αλλά ειλικρινά έχουμε αρνηθεί και τη διαχείριση. Κατά συνέπεια, εγώ προτείνω να ψηφίσουμε. Δεν πιστεύω ότι διαχωρίζονται κανείς εδώ μέσα. Όλοι θέλουν να μην έχουν σκουπίδια στους δρόμους. Σας παρακαλώ λοιπόν, η σύμφωνη γνώμη σας έχει σημασία. Διαχωρηθείτε σε όποια περιφερειακά ζητήματα θέλετε. Όμως η ουσία είναι ότι από τη στιγμή που στην απόφασή μας εξασφαλίζουμε κανένα τέλος δεν θα εισπραχθεί. Εάν δεν δαπανηθεί, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανείς εκεί. Δεν με νοιάζει, ας πάρουμε τους θέλουν τα σκουπίδια. Γιατί αυτό έχει η απόφαση. Ένα καλοκαίρι, 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 ένα καλ
Την πρόταση του... Όπως ισχύει για όλους σας. Να μεταφέρεται στην Αθήνα
με απευθείας ανάπτυξη ένα μειοδότητη Ιντερνετ, η οποία μας κόκκινε με 10 κοντέινερ. Υπάρχει βέβαια και μια αναλλακτική, ο ίδιος που εδώ συναφέρει για παρόλα με ανοιχτά κοντέινερ. Παρ' όλα αυτά, για να έχει το δικαίωμα η οικονομική να το κάνει ανάθεση απευθείας μέσα από το δικό που αναφέρει ο κ. Σούρης πριν, δηλαδή το ποσό. Αυτό δεν είπαμε πριν. Αυτό είναι όμως. Είναι δεύτερο θέμα, τα αγωνίματα. Αν συμφωνείτε. Εγώ δεν το θέμα, το είπαμε χθες. Αυτή τη λύση πρώτη. Τα κοντέρνα έχει τέλος τον χρόνο. Ναι, δεν έχουμε πει εδώ και γέρο τώρα. Αυτό δεν είναι. Δεν μιλούσαμε για το κοντέρνα. Πού το δώσετε το θέμα μας. Γι' αυτό έλεγα ότι πού το δώ είναι άλλο θέμα. Δηλαδή είναι μια διαχείριση. Ο ίδιος βέβαια προκύθεται να λάβει μέρος της επόμενης αγωνιστικής. Αλλά και τώρα εμείς όταν θα έχουμε την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε με βαθμίδες ανάθεση στο επίπεδο των 120 ευρώ τον τόνο για κοντέινερ πέρες που είναι διαθέσιμα 10 στον αριθμό και θα πηγαίνουν με μεταφορά με το χουκ το φορτηγό με το δάσος. Και εδώ αυτό εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του στήματος σούκος. Δηλαδή, αν ο σούκος επεξεργάζεται αλφα φόρμους, θα έχουμε και υπόλοιπα 50. Θέλουμε μία ενημέρωση, τι κάνει αυτό το σύστημα, θα πούμε διάφορα. Και πιστεύω και να σας πω γιατί εγώ ήμουν και πολύ συγκρατημένος να μην ψηφίσω το τέλος σήμερα. Γιατί το Μάρτι, όταν ψηφίσαμε για το σούκο με τσόπιες εξτάσεις, ομόφωνα το παράδειγμα. Και βλέπω και το σούκο σε πιάσω. Και τώρα θα φτάσουμε στο σημείο αυτό που είχε προτείνει ο κύριος Σουδούς πριν τρεις μήνες και τον κλεβάζατε, ότι τα κοντέιν, τα τρεις κοντέιν και αποθήκευση μεταφορά, τα πάμε σήμερα γιατί ήταν αναδοσματικό σε σούκο. Εκεί θα τα λέγουμε τελικά. Γιατί τον Μάιο και τον Απρίλιο που τα πρότεινε, εσείς τον κλεβάζατε. Έτσι είναι. Και τα κοντέιν και τα τρεις κοντέιν, σαν και πει. Λοιπόν, και πείτε μας, πείτε μας εδώ πέρα, τι πληρώνουν για το σούκο. Στις αποφράγγες, 8 μήνες πάνε στις αποφράγγες του πυροδοτήτου. Με τα κοντέινερ, θυμάμαι κάποιος. Αν θέλετε να μας ενημερώσει όπως και ο κόσμος αυτή τη στιγμή κοφλάζει για αυτό το θέμα, να συστήσουμε μια επιτροπή από επαγγελματίες, πολίτες και δημοτικούς συμβούλους να πάμε 10 μέρες να δούμε τι κάνει ο σούκος, παιδιά. Δεν γίνεται, δεν αξίζει αυτό το θέμα. Να πετάμε από εδώ και από εκεί, να λέμε. Δεν πρέπει να είμαστε σοβαροί, σε ό,τι πρέπει να ακούσουμε. Έτσι δεν σοβαρά να το ακούσουμε. Έτσι είναι, παιδιά, και εγώ τότε ομόφωνα στηρίξαμε την επιλογή σα. Έτσι, γι' αυτό σήμερα είμαστε εξαρτάται και τα περαιτέρω. Ένα σημείο για τη φορά του Δημοτικού Συμβούλου, ξέρω στην Υπουργία, καμιά πρόταση για μεταφορά δεν έγινε, διότι τότε δεν είχε ακόμα περάσει ο νόμος. Τα έχει μπερδεμένα για τον λόγο δεν πρόκειται να πει. Τα παρακαλώ. Ο κύριος Σουσούτης έκανε πρόταση για αποθήκευση με ανοιχτά και μεταφορά με το Μύκονος μάλιστα. Ανέφερα και το Μύκονος μάλιστα. Τότε δεν υπήρχε ο νόμος της μεταφοράς. Συγγνώμη, να κάνουμε να δούμε ότι δεν υπήρχε ο νόμος της μεταφοράς. Ότι δεν υπήρχε ο νόμος της μεταφοράς. Αλλά η μεταφορά ήταν σαφή. Το Σεπτέμβριο, παραδείγματος χάρη, θα έχει καταληκτική ημερομηνία.
Εντάξει, τι είναι βάλτε τώρα να το πω. Λοιπόν, το μηχάνημα μπορεί να διεκδικήσει ένα μέρος του σπιτιού μας, κυρίως των οικιακών. Το είπα και την πρώτη φορά. Είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα στιγμή. Αν ήμουν ικανοποιημένος, θα μιλούσαμε για μετά. Για να μην το πάω. Προφανώς δεν είναι. Τι κύριε Βαρδά. Κατάλαβες, όμως υπάρχουν και ωφέλειες. Σαφώς, εντάξει, ένα φίλο. Μην βάλεις όλο, δεν είναι αφαιρεί κι άλλους. Οι οποίοι δεν υπάρχουν για όλες ανθρώπινες. Μα θέλετε πώς. Εντάξει. Είναι προφανής ο θέλος. Τέλος πάντων, μην με βάλεις όλο, πώς δεν θέλει. Από εκεί και πέρα. Αν είχαμε τελειώσει με το σύστημα, θα είμαστε ευτυχείς. Όμως, το είπα την άλλη φορά και χλεβάστηκα ότι έχουμε σκουπίδια και άλλου είδου. Έχουμε μάθει, το είπα και την έφερα. Τα σκουπίδια μου λέγανε μόλις τον λάβο. Ό,τι έχω και δεν έφερα. Πλακάκια, προβιές, λεκάνες, τουαλέτας, σίδερα, το τι είναι. Ωραία, σαν λέω λοιπόν ότι εγώ θέλω το λέω αυτό θα διακόπτω. Υπάρχει λόγο να συνεχίσουμε το σούπος. Πιστεύετε εσείς ότι είναι λόγο. Τι να ξεκινήσει η μεταφορά άμεσα να πληρώσουμε 200.000. Εδώ και το λέω. Πιστεύετε περισσότερο. Εγώ το θέλω να το δέρε να σας το λέω. Για να κάνω το δέρε να το δέρε. Όχι αυτό. Θα το πω σε ένα λόγο. Ξέρουμε. Εγώ το ξέρω να απαντήσω. Δεν το λέω. Δεν θα έρθει αυτό το έτσι. Λοιπόν, λέω το έτσι. Δεν μας έρθει το πρόβλημα. Συνεργόμαστε έτσι. Το ζήτημα είναι εδώ. Υπάρχει άλλο ζήτημα. Ας πούμε για μεταφορά. Να μην πούμε. Αυτό που είναι ο κ. Στολόγου, να βγάλουμε άμεσα σε παραπέμπια. Αυτό είναι το όνομα, αυτό ψηφίζουμε. Λέω το εξή. Πάει δεν μπορεί να κάνουμε μια διαφορή. Δεν μπορεί να στέλνουμε να κάνουμε τις παρέσεις με το κιλό μας. Ή κρεβάτια. Ή δεν ξέρω. Στρώματα ή δυσαρμογιά. Δηλαδή πάλι θα πρέπει να κάνουμε μια διαφορή. Ούτως ώστε να στέλνουμε ένα βασικό κομμάτι. Δεν θα τα πληρώνουμε το κιλό. Δηλαδή πάλι και υπάρχει το πρόβλημα. Όμως πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ λοιπόν, λέω ότι αυτά τα χρήματα που θα έχει δώσει η πολιτεία ότι θα μας δώσει έτσι, δεν έχουμε κακόμενα. Είπαμε να τα διαχειριστούμε στην ανάκτηση των λοιπόν, σε παρένθεση. Και για να κάνουμε αυτή την έρευνα, τώρα αυτό πρόκειται. Ούτως ώστε να πάμε με διαδικασίες γρήγορες να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σκοτεινά. Αυτή είναι η ουσία αυτής της ιστορίας. Για να σου μέχρι πότε, μέχρι τέλος του χρόνου, για να μπορέσει να κλείσει τα λεφτά. Ποια θα είναι αυτή, όποια είναι το διαγωνισμό. Είναι ξεκάθαρη απάντηση. Όσον αφορά σε άλλες ωφέλειες, θα σου πω τα δίδυνα. Πάντως, συγγνώμη που διακοπτώ, σε ό,τι αφορά τον όγκο που θα διαχειριστεί η εταιρεία των Press Container, είναι πάλι συνάντηση της αποτελεσματικότητας του σούπερ. Σαφώς. Γιατί θα επιβαρυνθούμε και δεν θα αποτελεσματικότητα. Και άλλο. Αυτό δεν θα έπρεπε να επισημάνει. Και έπρεπε να ανακύπνωση του κατάστασης. Σαφώς. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά το σούπερ διαχειρίζεται 5-5 ευρώ την ημέρα. Αν θα πληρώνουν όλου 20 να του μεταφέρουν 120 ευρώ. Δεν θα γίνει αυτό. Θα γίνει για 5 ευρώ. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει αυτό. Με 2 δόλους την ώρα. Πόσα. Για να μην κάνω λάθος. Για να μην κάνω λάθος. Κύριε, τι μπορώ να κάνω, αν δεν μπορώ να δείτε. Μπορεί. Λοιπόν, του γραφούντα το σταγείο κόστος. Σε αυτό το σταγείο. Με ένα ευρώ το κεραμανικό και στους γραφούντας. Ο του θα πει. Ωραία, συμφωνώ. Εγώ ερώτησα. Γιατί θα απαντήσει την περιοχή στον χρόνο που με ρωτάζω. Και εγώ απαντώ συνολικό, αγαπητό συνολικά για το χωριό μας. Όχι απαντώ συνολικά για το χωριό μας. Με μία φορά που έρχεται, τώρα δεν έρχεται καθόλου στην κουτιδιά της. Θα είναι το ίδιο σύστημα. Με μία φορά την εβδομάδα και καθόλου τώρα. Και παρακαλώ πάρα πολύ, τουλάχιστον, κανονίστε, αν έρθει δύο φορές και κλείστε στο καμπού. Ότι να δικαιολογήσω εγώ, να δικαιολογήσω μετά μέσα και ένα προσωπικό, να τρέξω το και έχω δεκτό καθαρό παντό. Σωστό. Μιλάμε όσο εγώ τα δύο φορά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μα κέρδισε αυτό το αποτελεσμό.
Εντάξει. Να σας πω το εξής. Πόσο τώρα δύο φορές στο μάτι. Μία ρε. Όχι τώρα, πότε, πόσο το μία. Με παλιά, πέρσι. Μία. Μία, μία, κάθε Παρασκευή. Τώρα δεν έχω. Ούτε Παρασκευή που ξέρουμε, ούτε πέμπτη. Και παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα οριστεί. Όταν θα έρθει ένα χρόνο να σκεφτείτε μόνο. Και ακόμα λέει. Οι λεπτάνε σου και τα πράγματα που θα πάνε. Αυτό είναι ένα από τα που είπα τώρα. Πού θα τα συγκεντρώνουμε έτσι και θα βρούμε ένα χώρο να τα αποκτήσουμε. Αν με ρωτάς, θα σου ρωτήσω εγώ, πού θα τα πάμε. Καταλαβαίνεις τι λες. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σου δώσω την μία όμως αυτή. Να έρχεται που κάνει το πιο χωρί από το χωριό μου, στα προσπαθώ να κάνω καλύτερο χωριό μου. Με μία φορά που ερχόταν και παλιά, αλλά με τον χωριό μου. Στις 20 μέρες, δύο φορές θα με αφήσω. Τώρα τι καθόμουν για τώρα. Το δεύτερο που πήγε σαν έφερε το θέμα όσον αφορά το κλείσιμο τη ΔΟΗ.
και την ανέθεση του
προβατάκι αγώνιο με 60.000 ευρώ. Πότε και πού θα καταλήξει. Για πόσο διάστημα είναι αυτή η ανάπτυξη. Για 3 μήνες. 3 μήνες. Και θα μπορέσει να καθαρίσει. Θα μπορέσει όλα τα διαμέρισμα και κάποιο και μιλάμε τώρα για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Γράμμα, Λατσί, χώρα, όλα για τα κανάλια και τα λοιπά, όλα αυτά με πεζοδρόμους και τους άλλους. Αρχικά είναι όλοι οι οργανισμοί που θα βγάζουν, εμείς επίσης θα σου πούμε. Και εμείς παλιά μου δείχνουμε, μόλις βγαίνει στον αέρα η επιλογή... Να είναι καθυστερημένο, δεν είναι για κάτι στον αγώ, έτσι. Όπως θα την αγαλώ. Είναι, βγαίνει και σας είναι λογικός και δεν είναι καθυστερημένο. Εντάξει. Είναι καθυστερημένο, αλλά είναι για τις ανάγκες και θα ξεκινήσει. Ανδρέα, πρέπει να θυμάσαι το εξής. Ποιος είναι ο Παπαδάκης Αντώνης. Ποιος είναι ο Παπαδάκης Αντώνης. Απλά το Παπαδάκης Αντώνης. Που έχει το λογιστικό γραφείο. Α, ωραία. Πρέπει να θυμάσαι ότι είμαστε εκείνοι. Το θυμάμαι. Αυτό είναι ο καθυστερημένος της ανάγκης του λίγου. Πρέπει να το ξέρουμε. Δεν μπορεί να είναι καταπέμπτες. Μια μικρή διαφωνία διάλυση να γίνει, δεν είναι. Πέρασε το καρδιά. Είναι ένα έργο που τρέχει 5 χρόνια. Και είναι ολιστικό πρωτόκολλο.
Κυρίες Παπαδάκη,
μαζί με το μουσείο, στο πίσω μέρος του μουσείου, που είναι η πόρτα, η σιδερένια και τα σκαλάκια που κατεβαίνουν κάτω, ακριβώς, έτσι όπως το λέμε. Όμως, από την οικονομία έχουμε τουλάχιστον ένα καθένα. Δηλαδή, να σου μιλήσω, η πλαγή πόρτα του μουσείου δεν έχει καμία σχέση με την κρύβηση έτσι, κυρία Παπαδάκη. Τα σκαλιά που κατεβαίνουν είναι ξεχωριστά και στη δίπλα ακριβώς υπάρχει αυλή. Παλιά ήταν πριν κατασκευαστεί το πρωταβέρι του μουσείου, ήταν παράθυρο. Και το διαχείρισα ως πόρτα σε δική του αυλή με να βλέπει προς τη θάλασσα και να έχει ξεχωριστά σκαλιά να κατεβαίνουν. Τα διπλανά σκαλιά που συζητάει η κυρία Παπαδάκη είναι μια τελείως διαφορετική έξοδος για τα σπίτια των Μπρούλια τότε και του της κυρίας Παπαδάκη. Εγώ είμαι μεγάλος στα 20 μέτρα, τον γνώριζα πολύ καλά. Έτσι ήταν πάντα. Έτσι ήταν πάντα. Με μια κατοχήρωση, με μια έκθεση. Αυτό μόνο να έχουμε κολλαθεί ένα χαρτί. Είναι θέμα πολιοδοτικογραφή, είναι θέμα συμβολέων και ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν είναι παρεμβαίνει. Στην άδεια υπάρχει. Στην άδεια υπάρχει από το 1900. Αν θα προκυρώνεται αυτό από την άδεια, δεν υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να γιάσει ποτέ, εάν δεν είχε το κοινό. Αν θα προκυρώνεται εδώ, δεν έχει σίγουρα γιάσει. Είναι ιδιοκτησιακό. Νομικά έχει τελειώσει το θέμα, δηλαδή νομικά. Προδότηκα και έτσι ο ένας εφετείο και έτσι ο άλλος και τώρα κοινωνικά. Και έτσι ο ένας και έτσι ο άλλος. Εγώ δεν ξέρω. 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 Δεν είναι θέμα πρόσθετης παρέμβασης. Γιατί τώρα που εκτελεί στον άλλο πάγο η υπόθεση, πρόσθετη παρέμβαση δεν εννοεί. Ο Αριστοτέλης ελέγχει μόνο νομικά ζητήματα, δεν μπαίνει στην ουσία. Η απόφαση του Δήμου, θεωρώ ότι και η προηγούμενη φυσικά τι έχει κάνει, έχει να κάνει πάνω αυτό εκεί που ο μουσείο λέει ότι είναι δρόμο και η διαδίκτυο λέει ότι δεν είναι δρόμο, να αποφανθεί ο Δήμο μέσα των αρμόδιων οργάνων του. Είναι η προεδρομή, είναι η τοπική υπηρεσία, είναι το τοπικό συμβούλιο, είναι ξέρω εγώ τι είναι. Δηλαδή τη πολιτική του, τη πολιτική τη πραγματικότητα δεν έχω να ονομάσω κάτι άλλο από αυτό. Αυτό να αποφασίσουμε, μην γράφετε πρόσθετη παρέμβαση. Τη παρέμβαση κάποια ελληνικά που είναι το κάνουμε κάθε ελληνική παρέμβαση που μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει μια αναπομπή στο καθένα. Που να πει ότι τσακώνεστε αυτό το δημοτικό, ξέρω ή κάτι τέλο πάντων που θα πρέπει να το πούμε νομικό. Να το πούμε νομική. Συγκεκριμένη στιγμή. Πρόσεχε παρέμβαση αυτή τη στιγμή του Ράδου. Τι έχει. Η απόφαση είναι τελική. Αυτό που είναι το μουσείο. Υπάρχει ένα θεμέλιο. Είναι μια έκδοση. Υπάρχει ένα σκαλάκι και στο σκαλάκι στον τραπεζικό υπάρχει πόρτα. Και μετά σκαλάκι και το δηλαδή δεν κοιτάει την. Εγώ θα συμφωνούσα με τον Γιάννη, δηλαδή ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, με την πολυοδομία που έχει τώρα και με τεχνικές υπηρεσίες, ας γίνει μια έκθεση με το να είμαστε συγκεκριμένοι που ψηφίζουμε. Δηλαδή να παρέμβουμε στον Άριο Πάγο τώρα, αφού είπαμε εμείς την ανεφορά όλοι. Να παρέμβουμε στον Άριο Πάγο. Ωραία. Ας αποφανθεί και η πολυοδομία και η τεχνική υπηρεσία και να το ψηφίσουμε. Thank you.
να κάνουμε και δεν πειράζει. Άκουσα, έξω, 15. Λοιπόν, λέω το εξής. Ζήτησε το ένα μηχάνημα, το ένα τρέιντερ να πάει στην Σύφνο. Διαφωνώ. Από εγώ και... Το ένα, το δεύτερο τρέιντερ να πάει στην Αμόρ. Διαφωνώ. Η Μπουλντόγκα να φύγει και να πάει στην Ανάφη. Τέλος πάντων. Εμείς θα θέλουμε όλα εδώ. Διαφωνώ. Έλα, κοιτάς, το ξέρω. Λοιπόν, εμείς και... Είναι δύο λίγο μηχανήματα καταλάβει. Τα μηχανήματα της ιδιοκτησίας της πόλης Μαχωριάς και τα μηχανήματα που είναι σαν αυτοσιακή. Δεν μιλάμε για τα μηχανήματα σαν αυτοσιακή. Μιλάμε για τα μηχανήματα της πόλης Μαχωριάς. Αυτά τα μηχανήματα που σας πει και ο κύριος Σέπακος, ο οποίος το ξέρει, ήρθαν εδώ για συγκεκριμένο σκοπό. Για την νησί μας έχει σοβαρές ανάγκες και από κοιμήρες και από χιονισμούς και τεράστιο δίκτυο αγροτικών δρόμων. Έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο αγροτικών δρόμων, ίσως και από τη Ρόδο. Από τη Φωκίδα. Λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει τεκμηριωμένα το δημοτικό συμβούλιο να πει ότι οι ανάγκες που ήταν τα μηχανήματα και μάλιστα τους έστε, δεν αρκεί το ένα μηχάνημα από μόνο του. Κάθε μηχάνημα είναι που υποστηρίζεται. Δηλαδή, το κρέι που καταλήγει τα κατάκια χρειάζεται μαζί την τσάπα και το φορτηγό για να φέρει τα ξεπαζόματα και ταυτόχρονα τη σκούπα και να σου πει το δρόμο. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το σπάσει στο ζαλισίδα, καταστρέφει το αποτελεσματικό των μηχανημάτων. Άρα, άποψή μου είναι ότι διαφωνούμε για την απομάκρυνση όλων των οποιοδήποτε μηχανημάτων στο νησί που έχουν έρθει για να καλύψουν τι ανάγκε και έχουν αποδείξει ότι καλύπτουν τι ανάγκε του νησιού. Με εξαίρεση τα μηχανήματα διαγράμμισης που να είναι στη διάθεση της περιφέρειας και έτσι και πέρα. Καλά, λέω ότι τα μηχανήματα διαγράμμισης εμείς τα συντηρήσαμε. Ο Επαρχέδης. Και με τη δικαιολογία του στο δεύτερο εσείς έχετε συναντηνάξει. Όχι, είμαστε και το πρώτο. Το πρώτο. Οι τελευταίες παρεμβολικές μετρήσεις είμαστε πρώτο. Ωραία, τελείως. Οπότε, αν να δούμε, πρόσεξε, εκεί δείχνει αυτό, δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο. Αν με τελευταίο με εκεί, ο ανάρχικος έφυγε εδώ, θα είμαστε πρώτοι. Και με διάφορα. Ωραία. Άλλο να το περνάω στη βία. Το κρεμίσανε, το αφήσανε την κουμπονιά μέσα και χάλασε και μας το φέρανε ένα πράγμα που το φτιάχνει, θα θυμάσαι κιόλας. Λοιπόν, αυτό, τουλάχιστον να κάνουμε οικονομία για τους δρόμους, τη συντήρηση και τα πράγματα. Και δεύτερο, το κρεμίσανε, το τρέχον κρεμίσανε, επίσης, το τρέχον κρεμίσανε, είχε πάει στην Άξο, το οποίο μας παρακαλέσανε να το πάρουμε γιατί είχε κρεμίσει, το είχαν κρεμίσει, το είχαν κατακλέψει. Εγώ έχω μια απορία.
Αυτό το πρώτο κωδικό θα λύσει το θέμα του νόμου στο Αγίου. Όχι, θα το ακούσει το επόμενο θέμα. Όχι, θα το ακούσει το επόμενο θέμα. Θα λύσει. Θα λυθεί, ναι. Τι πρέπει να υπάρχει και πλέον. Θα λυθεί. Φαίνεται πως υπάρχει μια συμφωνία. Και θα το ακούσουμε με τα ρολαντικά τη αναμορφώση. Αυτό είναι τα βασικά κλίματα, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφαλεία. Δεν είχαμε άλλη κοινωνία, όχι, δεν είναι κατανοητά. Δεν είναι σημαντικά, είναι κάποια μικροαυτά να δω, είναι. Δεν είναι ευρωπαϊκά σημαντικά ποσά. Και να δεσμευτούμε ότι τον χρόνο στον προπολογισμό θα είναι τα ίδια όλα τα ίδια ποσά, πριν μπορεί να χρειάζονται αυτά. Με τι συνδεξιστέ για να πάρει να κάνει του καθαρισμό. Λοιπόν, πάμε, όπως ξέρετε, τα σφαγεία είναι φυσικά σύμφωση και λύση. Λοιπόν, έγινε μια σχέση και εδώ με τον τεχνικές της μηχανικής υπηρεσίας και με τους αγρότες, τους παραγωγούς, τι μπορούμε να κάνουμε. Ξεκαθαρίσαμε τη συνάντηση εκεί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, έτσι. Τα σφαγεία μας είναι αυτά τα συγκεκριμένα. Έχουν συγκεκριμένες αδυναμίες, θα έχουν τα δείγματα. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι η απάντηση που δώσαμε στα ερωτήματα της υπηρεσίας και είναι τα εξής. Πρώτον, στα λίγα δεν θα βρίσκουμε. Επισκευάστηκε ο πεθροκύρας και το καταγραφικό των θερμοκρασιών. Επίσης κάνουμε τις ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουν και την άδεια λειτουργίας γιατί ζητήθηκε από την υπηρεσία και άδεια λειτουργίας το αποτεχοκύρα. Η διάθεση των ζωτικών υποπροϊόντων, τα οποία δεν προορίζουν για ανθρώπινη κατανάλωση, θα φυλάσσουν σε ψυγείο ειδικό εντός του σφαγείου και θα μεταφέρουν με ειδικό αυτοκίνητο προς τον αποτεχοκύρα. Έγινε επισκευή και συντήρηση των κελιών παροχής των πυρηνών και των άμυνων ρεαλιστήρων με δυνατότητα παροχής νερού. Κάντε λίγο και να ακούτε. Έχει γίνει εντομοκτονία και εμπιοκτονία του περιβάλλοντος χώρου. Έχει τοποθετική συσκευή αναισθητοποίησης κύρους για αμυνομεριωτική. Έχουμε προχωρήσει σε κομμάτια γεννήτριας που να ανταποκρίνονται στο σφαγείο. Έχουμε μέσα στη λειτουργία την συσκευή απολύνωσης μαχαιριών, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ο καθαριστής του σφαγείου θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις των πανελληνικών. Για να καθοριστούν οι ώρες και οι μέρες σφαγής, θα πρέπει να μας ενημερώσει η υπηρεσία για την δυναμική της δυνατότητα του σφαγείου. Για την εξέταση του νερού γίνεται και θα εξηγεί να γίνεται σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις νερού του πάντες του νερού. Για την κεντρικοπλάστικα που βρίσκεται στο υπόπεδο, θα τοποθετηθεί ανεπόδεικτο στον περίγυρό της και θα αποφεύγει τη ζήτηση κατά τη βάρα της σφαγής. Για τη σφαγή των οικείων, προκειμένου να σταθούν τα δείγματα της εκολοσκόπησης, θα τοποθετηθεί λοιπόν ψυγείο εντός σφαγείου, υπάρχει ήδη προσφορά γι' αυτό. Μέχρι την τοποθέτησή του παρακαλούμε να μας επιτρέψουν τα σφάγια να παραμείνουν στα ψυγεία των αυτοκίνητων των πυροβολών εντός του χώρου του σφαγείου. Ο υπεύθυνος του σφαγείου θα βρίσκεται στον χώρο του σφαγείου κατά την έναρξη της εκλογής και καθώς και την όλη διάρκεια των εργασιών. Θα πρέπει να γνωριστεί ότι η άμεση ανάγκη πανεπιστημίας του σφαγείου είναι μεγάλη, διότι το χρήσιμο της Ευρώπης είναι προς την ανεκατόρθωση του κόσμου. Ο Δήμος μας δουλεύει για τον συγχωρισμό του σφαγείου και την έμπνευση και την υγεία του μέχρι στην ασκήση του νέου σφαγείου. Είμαστε στην ένωσή σας και όποιες πληροφορίες απαιτούν. Προφανώς με την απόφασή μας γίνουν τα σφαγεία της χώρας. Μιλάμε για την υπουργεία του ενός σφαγείου. Δεν αντέχουμε να λειτουργήσουμε. Καταλαβαίνετε, το σφαγείο του σφαγείου είναι έτσι, το σφαγείο του εδώ. Έκλεισε το σφαγείο βασικά γιατί δεν είχαμε κάποιες συνθήκες κατάλληλες, έτσι, καταλαβαίνετε. Εγώ να σε κάνω σε μια κόσμο. Εντάξει, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι, θα το αναζητήσεις, το ξέρω, είναι ειδικές συνθήκες, αλλά... Καταρχάς, δεν ήταν λίγο το λόγο μας. Ναι, μισό λεπτό. Πάρα πολλά πράγματα.
οτιδήποτε. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής είμαστε ένα καλό κορμό και με τις συνεννόησεις που μοιράζουν και με την περιφέρεια. Ευελπιστώ την επόμενη εβδομάδα να λειτουργήσει το σταγείο, γιατί έχει απαιτήσεις, στις οποίες όσο και να προσπαθήσουμε γρήγορα να τις προχωρήσουμε, δεν θα το βάλουμε. Θα χρειαστεί ένα συμβούλιο το οποίο βράζει ένα κανονισμό λειτουργίας, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε κανονισμό λειτουργίας για το αποκάπτω, γιατί είναι ένας κανονισμός αρχισάει για να νέος κανονισμό λειτουργίας. Επίσης θέλουμε ακόμα κάποια πράγματα να αγοραστούν, τα οποία έχουν ένα κόστος ήδη διαθέσιμο οι πιο πόλοι που το βάζουν. Και πιστεύω με όλες την καλυφέρνηση και του Κοινιάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη και όλων μας, την επόμενη εβδομάδα να λειτουργήσει το Γαβρίο. Οι δε της χώρας πρέπει απόψε να πάρουν απόφαση του κλεισίματός του, προκειμένου να ενημερώσουμε τον ΕΛΟΓΑΚ ότι δεν λειτουργεί πια, διότι είναι διαφορετικά ο ΕΛΟΓΑΚ σε μετά ηθικία γιατί δεν έχουμε δώσει σπάνια στις τελευταίες μέρες. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρία πριν ένα μήνα, ο ΕΛΟΓΑΚ μας υποχρεώνει κάποια μερινά σπάνια στις τελευταίες ενημέρωσης. Και σήμερα με ενημερώσαμε ότι ο λόγος για την καθυστέρηση για σπάνια τι κάνουν, γιατί τα έχουν καθίσει να γίνουν γιατί δεν είναι σπάνια. Και για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να για αύριο, εγώ θα επέμβω να σα δώσω μια φορά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μέχρι κάποια στιγμή το σφαγείο δούλευε κανονικά. Με όποια προβλήματα κλπ. Πώς ξαφνικά έπεσε το σφαγείο. Δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα χρωμιάς και γιατί αυτή τη στιγμή ξέρω ότι κάπως σκουπίδια υπάρχουν στο περιβάλλον χώρο του σφαγείου. Μήπως αυτό ήταν η αιτία. Ποια είναι η αιτία. Στο κάτω. Στο κάτω. Αυτό είναι θέμα ο συμπιεστή των σκουπιδιών. Έτσι, σαν παρατήρηση το λέω. Καλό θα ήταν να μην ήταν στον χώρο του σφαγείου, παιδιά. Ξέρετε, τα σκουπίδια. Ο συμπιεστή των σκουπιδιών και η κάδη, καλό θα είναι να μην είναι στον χώρο του σφαγείου. Δεν το πήγαμε για να. Γιατί. Το ξέρω, αλλά αντίθετε στι κοινωνικέ. Υπήρχε ζημιά στον συμπιεστή και το βασικό ρεύμα το ξέρει πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να επιλεγεί μια άλλη θέση γιατί θα έχουμε προβλήματα. Πέραμε τα λαφρικά που σκευάσαμε, δεν έχουμε το δεδομένο τη σπίτια, μέσα που κάνει και θα τα κάποια σπίτια και σκουπίδια, το βλέπαμε αυτό. Δεν το συζητάμε και δεν το θέλουμε. Αλλά δεν είναι η καταλληλότερη θέση για να πούμε ούτε για την προσωπική. Να πάρουμε την απάντηση γιατί έπιε. Γιατί περίπου είναι. Η γιατί περίπου. Θέλετε την απάντηση, κύριε Βλάμη. Αν λοιπόν, αλλά θέλω την απάντηση, όχι δεν θέλω την απάντηση. Εγώ τη θέλω την απάντηση. Επί 12 χρόνια που λειτουργεί ο πετροπύρας, κανείς δεν ενδιαφέρει και να κάνει άδεια λειτουργίας. Επί 12 χρόνια που λειτουργεί ο πετροπύρας, κανείς δεν φρόντισε. Μα το πετροπύρας λέτε. Ναι. Σε ποιο δήμο ανήκει αυτό. Στου πού ελληνικά. Όχι, έχει ανήκει στο σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος τον έχει αγοράσει. Αλλά λοιπόν έχουν όλοι οι δημοί αισθανότητα. Επίσης, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πώς λειτουργεί ο καταγραφικό και αν στέλνει στοιχεία. Εγώ παρέλαβα, όταν παρέλαβα στο υπεύθυνο σφαγείου και κατέβηκα κάτω και είδα ένα σάπιο πράγμα το οποίο για να επισκευαστεί θα μας περάσει τα 7.000 μόνο ανταλλακτικά. Καταλαβαίνετε ότι όταν στην αρχή του χρόνου, όταν η εταιρεία ζητούσε τα λεφτά μπροστά, τα ζητάει εγώ τα λεφτά μπροστά. Δεν στέλνει ανταλλακτικά η εταιρεία ο σύμβας, δεν στέλνει τα πράγματα, έρθει τα πράγματα. Σαφέστατο. Και εμείς το πήγαμε το πρόβλημα, πήραμε το μισθό για να το πήραμε. Ο κύριος Λεπές είχε επισκευάσει τα ψυγεία για να διαμηνούνται τα υπόστια των ζώων. Πάντοτε, οι πόρτες ήταν καταστραμμένες, αλλάζαμε, όλοι κάτι κάναμε. Έτσι δεν είναι θέμα αυτό. Αλλά σας λέω, δεν είναι κομψό και γενικά να υπάρχουν σκουπίδια στο πρώτο σφαγείο, παιδιά. Έστω για να πόρτες, δεν έχουμε κάνει πόρτες. Γιώργο, η απάντηση είναι εξής. Η απάντηση, γιατί καταρχά δεν υπάρχει άμεση απάντηση για την πόρτα που θες. Καλά, δεν το βλέπετε τόσο καιρό. Ο κοινία προσωπικά δεν είναι καλά. Θα να ενημερώσει και να δείξει κάτι που θα λογίζουμε. Και για τόσους έχει μέσα από το ότι είναι πιο πίεση τώρα για να μας βάλει να μας δείξει. Η απάντηση όταν ήταν με τους ίδιους τους πληροφορές
άρχισε να διαβάζει την κοινωνική νομοθεσία. Άρχισε να διαβάζει την κοινωνική νομοθεσία. Η οποία λέει, δεν παθαίνει σε πλέον. Και του λέω ξεκάθαρα, Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση πλημμύρα στο εκατομμύριο να κάνουμε αυτά τα πράγματα που έχει την νομοθεσία. Πρώτον, γιατί δεν έχουν υποδοχή, δεν έχουν σχεδόν σταδίου. Και δεύτερον, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, αν θέλουν να αποκτήσουν το σταδίο, θα το πούμε δημόσια. Δεν πήρε τη συλλογική προδιαγραφή του Σύμβουλου. Να μην κρυβόμαστε πίσω από αυτές. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά εδώ, σας διαβάζω. Αυτά που έκανα. Αυτά που έκανα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα κοιτάει ο υπεύθυνος του σφαγείου το ζώο αν είναι υγιές. Έτσι υπάρχει το λεπτό. Έτσι είναι. Καλά, θέλει να πει. Αυτά που του στέλνουμε εμείς είναι απάντηση σε αυτά που μας έχει στείλει ο κύριος. Άρα λοιπόν αυτά μας ζητάει. Από όσο έχει η σύσκεψη στο κτηνιατρίο, συμφωνήσαμε. Με τα δεδομένα δηλαδή αυτά που μπορούμε να ξέρουμε έσω. Για να λειτουργήσουν άμεσα η αναμονή αυτών των παιδιών. Να μην χειρώ το πόδι. Ακούστε και όσοι υπάρχουν και κάποιοι που καταγγέλνουν. Για να μην προκάλεσαν όλοι οι παιδιών. Ακούστε και κάποιοι. Δεν είναι όλα τα συμφέροντα υπέρ της λειτουργίας του σφαγείου. Κατάλαβα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν σημαίνει ότι όλοι θέλουν να λειτουργήσουν το σφαγείο. Όσοι φέρουν τα παθήματα. Εννοείται ότι υπάρχει παθήματα τώρα. Εγώ δεν υπάρχει τίποτα. Είπα αυτό που είπα. Λοιπόν, αν εμείς όμως θέλουμε να κρατήσουμε έστω και αυτή την παραγωγή που έχουμε στο σύνολο, την αγροτική παραγωγή, όσοι άνθρωποι σε σύγκριο εγώ μεγάλο μου, πρέπει να σε θυσία όλα αυτά και άλλα τόσα να κάνουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στο σφαγείο. Για το μέλλον τώρα. Για το μέλλον είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Είναι η μελέτη που έχουμε στα χέρια μας έρθει η υποβράτηση που είναι 1.200, κλείνουμε αυτό το τέλος της αριστερής. 1.200, πρέπει να βρούμε χρηματοδοτικό μέσο 1.200 για να κάνουμε το σφαγείο. Είναι έτοιμες μελέτες, με άδεια υπεύθυνη υποβράτηση, εκ των οποίων στην καλύτερη περίπτωση θα βάλουμε τα μισά πέρα. Ή να εξυγχρονίσουμε το σφαγείο του αριστερού. Προβλέπονται χρηματοδοτήσεις τώρα για σφαγεία που είμαστε. Ναι, 50 στο παρελθόν, με έτσι και έτσι, με 50% συμμετοχή. Άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σας το λέω όμως, ότι χωρίς σφαγεία θα ψηλωθεί και ό,τι έχει απομείνει από τότε παραγωγή. Είναι ξεκάθαρο. Ακόμα ο σύνδελος κτηνοτρόφων, ο κ. Καρδαρέτου, μια που συμμετέχει στο σύνδεσμο αυτό, είναι στο Στρατηγικό Συμβούλιο, πιέζει το Υπουργείο να δοθούν για τα νησιά έτοιμη κατασκευή σφαγεία. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 4ο να έχουμε πάρει τις επιδείξεις. Ωραία. Θα σωθούμε δηλαδή αν πάμε στα νησιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πάρουμε 400 νησιά ακόμα. Η πρόταση είναι μαζικά να πω για εξυγχρονισμό λαβρίου και χτίσιμο χώρα. Ναι. Επιγραμματικά. Και ο εξυγχρονισμό περιλαμβάνει αυτό που διαβάζει. Ναι. Τα οποία έτσι και τι αναμόρφωση είναι αυτή. Γιατί δεν έχουν κάνει τι αναμόρφωση. Έχουν επίση την αναμόρφωση. Κάποια έχουν γίνει. Κάποια ήδη έχουν γίνει. Λέω ότι δεν θα πάνε. Κάποια ήδη έχουν γίνει. Το παραγραφικό π.χ. έρχεται με κούρια από Γερμανία. Καταλαβαίνετε όλα αυτά. Άρα ουσιαστικά αυτό που αποφασίσουμε σήμερα είναι το κλείσιμο της χώρας. Και τον εξυγχρονισμό, γιατί είναι μια λαπάνη μεγάλη. Είναι μια λαπάνη μεγάλη. Αφήσαμε στον Ανάλαση. Αφού τα αφήσαμε στον Ανάλαση, πω ότι το να υποθέσουμε ότι στα αιτήματα και του κοινωνική νομοθεσία ο Δήμος μπορεί να κάνει ένα αυτά, αυτό το πακέτο. Κάτι παραπάνω δεν μπορεί. Σκαρδιά σε αυτά τα στο κοινό, το αργεί αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσουμε να πάει η απάντηση και να πει ότι όχι, δεν είναι. Ήδη την έχει πάρει και έχει συμφωνήσει. Αν κάποιος, καταλαβαίνετε, αν κάποιος επικρατείται στην κοινωνική νομοθεσία. Πώς υπήρχε η δυνατότητα να δουλεύουν δύο σφαγεία και τώρα δεν γίνεται. Δεν υπομονούμε το πρόβλημα. Δηλαδή,
Όταν υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχε ένα σφαγείο τη Ελλάδα στην χώρα και ένα φουγαμένο. Τώρα γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, δεν είμαστε ένα δήμο. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, δεν είμαστε ένα δήμο. Δεν έχω καταλάβει πώ μπορεί. Δεν μπορεί να σκεφτεί εδώ πέρα. Όλα σε λεπτά έχει σοβαρά το έχει σοβαρά το δεν είναι θέμα ελληνικών. Είναι θέμα καταλληλότητα. Είναι πρόβλημα σε αυτού του φάσου. Εντάξει. Τώρα είναι όμω. Όμω τώρα είναι η ρόλη μου. Δεν είναι κανένα Δεν μπορώ να το κάνω. 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 Δεν μπορώ να